σήμερα γίνατε μάρτυρες μιας θεσμικής εκτροπής. Όλος τυχαίως, όλοι οι σύμβουλοι της πλειοψηφούσας παράταξης, αλλά και της παράταξης του κυρίου Μαμάκου και του κυρίου Ζαφυρίου, δεν μπόρεσαν να έρθουν στη σημερινή συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση που προκλήθηκε από 12 δημοτικούς συμβούλους για να πάρουμε μία απόφαση, να συμμετέχουμε ή όχι στην κινητοποίηση που κάνει ο λεσβιακός λαός για να προστατεύσει το μέλλον του τόπου του, που η Ευρωπαϊκή Ένωση με την υπογραφή της πλειοψηφούσας δημοτικής αρχής το προορίζει για στρατόπεδο συγκέντρωσης της Ευρώπης. Δεν ήρθαν να σταθούν απέναντι στον κόσμο, απέναντι στα μέσα και να πούν τα επιχειρήματά τους. Προτίμησαν να κρυφτούν, να το βάλουν στα πόδια. Γιατί πραγματικά έχουν καταλάβει ότι δεν μπορούν να πείσουν κανέναν. Την απάντηση στο τι είναι πλειοψηφία και στο τι θέλει ο λαός θα τη δώσουμε στο συλλαλητήριο της Τετάρτης. Μετά και από αυτή την εξέλιξη, καλούμε όλους τους πολίτες αυτού του νησιού να κατεβούν και να δώσουν το δυναμικό παρόν στη συγκέντρωση. Είναι απαράδεκτη μια τέτοια μεθόδευση. Προσβάλλει το θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου, προσβάλλει τους συναδέλφους, αλλά πάνω απ' όλα προσβάλλει τους ίδιους αυτούς που απουσίαζαν, που θέλουν να λέγονται αυτοδιοικητικοί. Ας προσκυνούν λοιπόν το Μηταράκι, ας προσκυνούν το Μητσοτάκι και ας γυρίζουν την πλάτη στο λεσβιακό λαό. Αυτά είναι τα χάλια τους. Ευχαριστούμε πολύ.